Κατά ψέματα, όποιος θέλει να είναι σωστός στο σπίτι του, πρέπει να το συντηρεί το σπίτι. Αυτό το πράγμα το οποίο διαπίστωσα εγώ είναι ότι για πολλά χρόνια είναι ασυντήρητα πάρα πολλά πράγματα. Οι δύο βιολογικοί καθαρισμοί αυτές τις μέρες έχω ένα συνεργείο, δύο άτομα, είναι ένας χημικός μηχανικός και ένας πολιτικός μηχανικός από μια εταιρεία η οποία ήρθαν να καταγράψουν πώς λειτουργεί ο βιολογικός, τι ελλείψεις έχει, τι λίμα βγάζουμε, το τελικό προϊόν ποιο είναι και στους δύο βιολογικούς. Και επειδή επίκειται η ένταξη έργων στο νέο ΣΕΣ, το παλιό ΕΣΠΑ δηλαδή που το λένε ΣΕΣ τώρα, και θα έχει μέσα έργα τα οποία θα έχουν σχέση με την καθαρότητα του νερού, με την διαχείριση των αποβλήτων, έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα μπουν και οι παλιοί βιολογικοί για να, όπου υπάρχουν ελλείμματα, ελλείψεις, όπου υπάρχουν προβλήματα, να τα διορθώσουμε δια της συντήρησης, συμπλήρωσης νέων εγκαταστάσεων κλπ. Δηλαδή θα χρηματοδοτηθούμε για αυτό το πράγμα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση την καινούρια. Ένα άλλο τοπίο. Σε τι ποσοστό, συγγνώμη σας διακόπτω, σε τι ποσοστό οι δύο βιολογικοί βγάζουν το επεξεργασμένο λίμα? Εντάξει, το ποσοστό είναι... Είναι υψηλό? Γύρω στο 70%. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται συντήρηση. Βεβαίως χρειάζεται συντήρηση. Ευτυχώς και οι δύο βιολογικοί, γιατί και οι δύο γίνανε επί των ημερών μου, είχα φροντίσει τότε εγώ και το δεχτήκαν και οι μελετητές και το πρόγραμμα τότε ήταν Ταμείο Συνοχής, ώστε η έξοδος του αγωγού να είναι περίπου 300 μέτρα από την ακτή. Να. Και στο μεγάλο βιολογικό, αλλά και στον μικρό των κουκουναριών. Ένα άλλο θέμα το οποίο σίγουρα θα σας το έχουν πει όχι μόνο οι σκιαθίτες αλλά και οι επισκέπτες είναι η οδός Παπαδιαμάντη. Ναι. Η οποία εκεί επιμένει να, παρά τα έργα τα οποία έχουν γίνει, επιμένει να δίνει δυσοσμία. Και για αυτό το θέμα ήρθε η ειδική εταιρεία που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, η οποία θα καταγράψει όλο το σύστημα των ομβρίων για να δούμε σε ποια σημεία γίνεται παράνομη διοχέτευση λιμάτων. Η παράνομη έχει μπορεί να τη ξεχωρίσεις και από κάποια λίμματα τα οποία πιθανόν από έργα τα οποία γίνανε στην περιοχή και χάλασε η ισορροπία του δικτύου και μπορεί να μπαίνουν από εκεί από ατυχή εξέλιξη. Γιατί από πρόθεση δεν δικαιολογείται. Από πρόθεση, υπάρχει και από πρόθεση κάποια πράγματα και αυτά θα μας τα βρει ένα μικρό σύστημα που έχει αυτή η εταιρεία. Καταγράφει τα πάντα σαν ρομποτάκι ένα πράγμα, το οποίο καταγράφει όλα αυτά τα συστήματα, έχει από μεγάλο ρομπότ μέχρι πολύ μικρό που μπαίνει και σε μικρής διαμετρήματος αγωγού. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει συνδεθεί με το απογοητευτικό. Βεβαίως, ναι. Και όχι μόνο άνθρωπος, υπάρχει και επιχείρηση. Και γι' αυτό το λόγο κάτι τέτοιο πρέπει να τα ελέγξουμε. Δεν γίνεται. Ήρθε η ώρα δηλαδή αυτά να τακτοποιηθούν χωρίς να υπολογιστεί ούτε προσωπικό ούτε πολιτικό κόστος. Ναι. Είναι η πενταετία που πολλά πράγματα πρέπει να διορθωθούν. Το ξεχύλωμα σταμάτησε. Δεν δικαιολογούνται αυτά τα πράγματα. Ξεχύλωμα, ειλικρινά σας μιλάω, δηλαδή ο Έλληνας και γενικά, και αν το πάρουμε και οι συμπατριώτες μας, έχουν μια έτσι, διάθεση να πεις εντάξει, μας το πιάσω και το αφήνουν στις καλένδες. Ξανά και ξανά και ξανά. Και περνάει ο καιρός, περνάει η τετραετία, πενταετία και δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα με το κατάλληλο δυναμικό, γιατί επανασυστήνεται για τη δημοτική αστυνομία. Μάλιστα, χθες με πήραν τηλέφωνο. Κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών, μια κυρία η οποία είναι στην αποκεντρωμένη και μου είπε αν θέλουμε τη δημοτική αστυνομία. Αν τη θέλουμε, βεβαίως τη θέλουμε. Άλλωστε, τη δημοτική αστυνομία το 1992, εγώ τη σύστησα Σκιάθο. Ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που είχαμε δημοτική αστυνομία. Ναι. Αλλά έτσι προξενεί εντύπωση όμως να υπάρχουν καταστηματάρχες που δεν έχουν συνδεθεί με το απογοητευτικό. Για ποιο λόγο δηλαδή? Τι κερδίζουν? Να σας πω τώρα. Πολλά τα αίτια. Ναι. Πρώτα-πρώτα η σύνδεση, η οποία έχει ένα κόστος. Δεύτερον, η λειτουργία. Έχει πάλι ένα κόστος, εννοείται, γιατί πληρώνει τέλος αποχέτευσης. Ναι. Και φυσικά είναι συνδεδεμένο με την κατανάλωση του νερού το τέλος αποχέτευσης. Ναι. Όλα αυτά προσπαθούν και λόγω κρίσεως να το βάλουμε τώρα, άντε να βάλουμε και την κρίση μέσα. Μα όταν μυρίζει, όταν εξαιτία σου μυρίζει η Παπαδιαμάντη, πώς κοιμάσαι τώρα? Δεν θα κάνεις να φας. Μάλιστα. Άρα μου λέτε λοιπόν ότι στα μεγάλα ζητούμενα είναι η συντήρηση που δεν έχει γίνει σε κάποια πράγματα. Βέβαια. Και επίσης ένας άλλος τομέας σημαντικός είναι τα σκουπίδια.
Τα σκουπίδια ήταν μια κατάσταση η οποία είχε σχέση με την διαχείριση από ιδιώτη. Mm. Είχε δοθεί με μια σύμβαση, σε τα τελευταία 4-5 χρόνια είχε δοθεί σε έναν ιδιώτη. Αυτός ο ιδιώτης λοιπόν έπαιρνε αρκετά λεφτά και ήταν υποχρεωμένος να δούλευε ένα συγκεκριμένο ωράριο. Στο ωράριο μέσα, ό,τι δεν γινότανε, το έκανε το απόγευμα ο Δήμος. Mm-hmm. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι δουλεύαν περισσότερο από τον ιδιώτη, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε ο Δήμος να καθαριστεί. Και μάλιστα σε μια επίκαιρη ερώτηση χθες, ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να πάρουμε εμείς τα σκουπίδια πάλι πίσω, τη διαχείριση δηλαδή, η οποία είναι αποκλειστική ευθύνη των Δήμων, απάντησα εγώ ότι πώς είναι δυνατόν να συζητιούνται τέτοια θέματα τη στιγμή που. Γιατί εγώ δεν το κάνω πρώτη φορά. Mm-hmm. Το έκανα 14 χρόνια. Δεν ξέρω να κάνω να διαχειριστώ τα από τα σκουπίδια. Γι' αυτό το λόγο είχα αφήσει φεύγοντας πολλά αυτοκίνητα. Mm-hmm. Τα οποία για μερικά 4-5 αυτοκίνητα ήταν αχρησιμοποιητά για τα τελευταία 5-6 χρόνια. Όσο δηλαδή υπήρχε αυτή η διαχείριση από τον ιδιώτη. Άρα τι θα κάνετε με τα σκουπίδια? Ήδη έχω φτιάξει τα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Όλα τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία μου είναι χρήσιμα τα έχω φτιάξει. Ο στόλος είναι έτοιμος από πλευρά αυτή. Περιμένω. Τα οκτάμινα. Πρέπει να πούμε ότι και προγραμματισμός ο οποίος πρέπει να γίνει για την στελέχους του Δήμου με προσωπικό δεν είχε γίνει. Από το 2011 είχαν να πάρουν οκτάμινα. Τώρα λοιπόν θα πάρουμε οκταμινίτες λεγόμενοι που είναι περίπου 29 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι στην καθαριότητα και έχουμε τη δυνατότητα πλέον να παντρώσουμε τα αυτοκίνητα αυτά, να βγουν τα προγράμματα συλλογή των απορριμμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να, σύμφωνα με την λειτουργία των καταστημάτων, των οικειών, των ξενοδοχείων, ό,τι έχει σχέση με τον ιστό αυτόν, τον εμπορικό της πόλεως, να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση ξανά πάλι, η οποία έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων από το Δήμο. Ναι. Το θέλουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και ήταν κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα δώσει τη δυνατότητα να αποδείξουμε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό και όχι να έχουμε την ανάγκη του ιδιώτη, ο οποίος ιδιώτης λίγα προσέφερε, πολλά έπαιρνε. Ναι. Καλά, έχουν πάρει είδηση το ότι μιλάτε εδώ στο ραδιόφωνο και στέλνουν πάρα πολλά email. Τα περισσότερα είναι από καταστηματάρχες και αναφέρονται στην ομοιομορφία των καταστημάτων των παραλίων. Προφανώς, για κάποια κανονιστική προφανώς τα μιλάνε. Αν θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα τα καταστήματα στην Παρία και τέτοια πράγματα. Όχι τα καταστήματα, εννοούν μάλλον προφανώς τους εξωτερικούς χώρους. Εξωτερικούς, ναι, ακριβώς. Ναι. Θέλετε να σας πω. Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε στρατώνας. Λοιπόν, θα υπάρξουν τρεις τύποι στοιχείων τα οποία θα χαρακτηρίζουν τους εξωτερικούς χώρους, τα οποία σύντομα θα τα δώσουμε με την κανονιστική, η οποία είναι στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας. Στο επόμενο συμβούλιο πιθανότατα θα την έχουμε έτοιμη και θα μπορέσουμε να τη συζητήσουμε. Ναι. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους καταστηματές να επιλέξουν τι στοιχεία θέλουν να βάλουν, ούτως ώστε τα καταστήματα να αποτελέσουν ένα σημείο ελκυστικό ώστε να κάθεται ο κόσμος και να είναι υποχρεωμένος. Είναι και άμυλα αυτό. Βέβαια. Βεβαίως είναι άμυλα. Δεν μπορούμε να βάλουμε αυτά τα που. Μ' άρεσε ότι δεν είμαστε στρατώνας. Μ' άρεσε. Ακριβώς. Σωστό. Άρα θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ τριών τύπων. Περίπου τριών, ναι. Ναι. Τώρα, από εκεί πέρα, μας ενδιαφέρουν τα μεγάλα ζητούμενα, θα πάμε στις λεπτομέρειες. Είπατε τα σκουπίδια, μας είπατε τι θα κάνετε. Με το νερό, μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα θέμα το οποίο ξεκινήσει εδώ και περίπου 8-9 χρόνια, την παρουσία του υδραργύρου, το ξέρετε αυτό. Έχουν γίνει προσπάθειες. Βέβαια, τέτοια εποχή δεν έχουμε υδράργυρο. Ο υδράργυρος εμφανίζεται Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, εκεί μέσα, όταν γίνεται η περάντληση του καλοκαιριού. Μέχρι στιγμής αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε έχουν σχέση με ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη, δηλαδή η εκμετάλλευση μιας γεώτρησης στον Άγιο Αντώνιο, η οποία βρίσκεται στο υλικό στάδιο μεταφοράς του νερού της προς τη δεξαμενή του Αγίου Φανουρίου. Υπάρχει επίσης άλλη μια γεώτρηση η οποία έχει γίνει στον Άγιο Φανούριο και η οποία δίνει και αυτή ένα ποσοστό το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα το νερό να το εμπλουτίσουμε. Το υπάρχουν νερό του πηγαδιού της Φτελιάς, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι, η απόδοσή του δεν έχει πέσει καθόλου, είναι γύρω στα 3.500-4.000 κυβικά το 24ωρο. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Από εκεί και μετά έχουμε άλλες 2-3 γεωτρήσεις. Μια τελευταία που έγινε προχθές τελείωσε και αυτή μας δίνει κατά τον ειδικό τέλος πάντων ο οποίος έκανε τη γεώτρηση γύρω στα 50 κυβικά την ώρα. Οπότε βάλτε το 24ωρο, είναι αρκετά. Ναι.
Βέβαια δεν υπάρχει σύνδεση από το σημείο της γεώτρησης μέχρι την Δεξαμενή. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι θα μπορεί να πέσει φέτος μέσα στην Δεξαμενή. Το χειμώνα σίγουρα θα πέσει. Άρα λέτε από επάρκεια. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά, ναι, ξέρετε τι είναι, αυτά κρίνονται σε βάθος χρόνου. Ναι. Μπορεί να λένε οι ειδικοί ότι με άδειε 72 ωρών, ναι, μπορεί να σου δώσει τι απόδοση θα έχει μια γεώτρηση. Αυτά για μένα δεν είναι καλά μεν, ενδείξεις είναι, αποδείξεις δεν είναι. Ναι. Η απόδειξη θα έρθει στο εξάμηνο. Ναι. Με συνεχή άντληση, mm-hmm, ενός εξαμήνου, τότε θα δούμε τι κάνουμε. Ναι. Κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Για να είμαστε ρεαλιστές, mm-hmm, για να μην χαϊδεύουμε αυτιά, ούτε να δημιουργούμε ελπίδες φρούδες στον κόσμο. Και βέβαια αναγκαστικά τώρα και σύμφωνα με τον νόμο, αυτά παρακολουθούνται. Παρακολουθούνται αυτά. Αναγείονται και τα λοιπά. Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε έχουμε συνεργασία με το, ναι, με το εργαστήριο εδώ πέρα, ξέρετε ποιο εργαστήριο, ναι, ναι, που είναι. Πέφτουν και για μεγάλη περιοχή της Ελλάδος. Έχουμε. Έχετε κατά νου, κύριε Δήμαρχε, μου το είχατε πει, μου φαίνεται προεκλογικά ή σε ανύποπτο χρόνο, ότι θέλετε να λύσετε το θέμα αυτό μια άπαξ διαπαντός. Άπαξ διαπαντός πραγματικά, γιατί νομίζω ότι είναι η ευκαιρία με το νέο πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ τέλος πάντων, το οποίο θα λέγεται ΣΕΣ, mm-hmm, που θα έχει μέσα πάρα πολλή διαχείριση, όπως σας είπα, υδάτων, αποβλήτων, mm-hmm, και σκουπιδιών. Ναι. Αυτά θα έχει. Ναι. Περιβάλλον δηλαδή. Όσο αφορά το νερό λοιπόν, εκτός από αυτές τις γεωτρήσεις, mm-hmm, οι οποίες θα δώσουν αυτό που μπορούν να δώσουν, που και αυτό χρειάζεται, mm-hmm, θα πάμε σε αφαλάτωση, σε μελέτη αφαλάτωσης, mm-hmm, η οποία ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία, mm-hmm, θα δούμε κατά πόσον μπορεί σε εμάς να εφαρμοστεί, mm-hmm, για να προβλέψουμε χρηματοδότηση από το νέο ΣΕΣ. Ναι. Επίσης δε, έχω ήδη αναθέσει στον αντιδήμαρχο τον κύριο Σταμέλλον να μπορέσει, mm-hmm, να δει στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, που υπάρχει το μεγάλο, ένα ρέμα μεγάλο, ένα, mm-hmm, φαράγγι εκεί, mm-hmm, το οποίο δεν έχει καμιά αξία, mm-hmm, λόγω εδάφους, είναι πετρώδες το έδαφος, mm-hmm, η δυνατότητα να φιλοξενήσει πάρα πολύ νερό. Το ρέμα του Λεχουνιού που σκάει εκεί μέσα είναι ένα ρέμα το οποίο έχει νερό όλο τον χρόνο, με αποκορύφωμα φυσικά τους χειμερινούς μήνες, για να γίνει λιμνοδεξαμενή. Μιλάτε λοιπόν για δημιουργία φράγματος. Πρώτη φορά που λέτε αυτό. Βεβαίως, γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί όπως έγινε τώρα η λιμνοδεξαμενή στην Αλόνισο, mm-hmm, είχε έρθει και σε εμάς δεκαετία του 90-95-96 κάπου εκεί, mm-hmm, για να κάνουμε, λέει, λιμνοδεξαμενή στον Ασέλινο. Μα ο Ασέλινος είναι μια έφορη περιοχή, mm-hmm, είναι μια περιοχή που βρίσκεται σε γειτνιάζει με τον. Με το Χιτά, mm-hmm, ο Χιτά έχει πάντα στραγγίδια, mm-hmm, και δεν είναι δυνατόν να πεις ότι θα κάνω μια λιμνοδεξαμενή κοντά mm-hmm, σε ένα σημείο στο οποίο γίνεται διαχείριση απορριμμάτων. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο το αποκλείσαμε τελείως. Είναι και η κατοφέρεια, έτσι, που πρέπει να έχει το σημείο. Αφενός, να μην χρησιμοποιείς πολλά σημεία για να μετακινήσεις το νερό προ εκεί που θες να το πας. Απόσταση, με μεγάλες αντλίες. Απόσταση από το φράγμα του Αγίου Χαραλάμπους. Το Αγίου Χαραλάμπους, αν του γίνει αυτό, mm-hmm, θα είναι περίπου 4 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Περίπου 4 χιλιόμετρα. Άρα θα μπορέσει να το κατεβάσετε κάτω. Νομίζω, ναι, και θα μπορεί να κατεβεί πιο εύκολα, uh-huh, μικρότερα, με λίγα αντιλιοστάσια, πολύ, uh-huh, λίγα, δια της βαρύτητος. Uh-huh. Φυσικά θα χρειαστεί δηληστήριο, uh-huh, και εμπλουτισμός του νερού, του αφαλατωμένου, με νερό, από καθαρό νερό, uh-huh, από πηγές, τα οποία έχουμε τέτοιο νερό να. Όπως τα φράγματα, ναι. Ακριβώς. Αυτό ακούγεται για πρώτη φορά. Πέραν, ναι, της αφαλάτωσης. Πέραν της αφαλάτωσης. Ξέρετε, είναι, πλέον η ανάγκη είναι, δεν είναι. Ναι, δεν μπορεί, δεν μπορεί δεν να γίνεται διαφορετικά. Με γεωτρήσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτό το οποίο έχει χτιστεί όλα τα χρόνια στη Σκιάθο. Uh-huh. Σαν επιχειρηματική δραστηριότητα, uh-huh, που έχει σχέση με τους δημότες, με τους πολίτες, με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει πάρα στη Σκιάθο πολλά πράγματα. Και το νερό είναι μια μεγάλη και βασική ανάγκη, η οποία. Μα δια του νερού λύνει πάρα πολλά προβλήματα. Ναι, αλλά είναι και μύθος όμως. Έχει δημιουργηθεί ένας μύθος γύρω από το νερό. Αυτή τη στιγμή η τεχνολογία μας έχει φέρει στο σημείο να βγάζουμε πεσταγμένο νερό από τη θάλασσα ή να βγάζουμε από την τριτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων καθαρό πεντακάθαρο νερό, γιατί να μην προχωρήσουμε σε αυτές τις λύσεις. Να βγει από εκεί. Να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η αφαλάτωση, η οποία έχει εφαρμοστεί σε πολλά νησιά των, mm-hmm, Κυκλάδων, mm-hmm, στην Κρήτη. Στην Ιθάκη. Στην Ιθάκη, γιατί είναι άνυδρα τα νησιά αυτά. Mm. Νομίζω ότι καλά είναι να πας στην Πεπατημένη παρά να πάει να βρεις καινούργιες πηγές. Ναι. Γιατί το έχει κάνει ο άλλος πιο μπροστά. Όσο την πάτησε, την πάτησε. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν εμείς να μην παραδειγματιστούμε και να μην πάμε σε κάτι το οποίο έχει γίνει, είναι κτήμα και πολλών εταιριών, οι οποίες, mm-hmm, στην Ελλάδα έχουν πλέον τέτοια δραστηριότητα, mm-hmm, που σου λύνουν πραγματικά όλα τα προβλήματα. Υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος. Μάλιστα.
Άρα κυνηγάτε μελέτη από τη μια πλευρά της αφαλάτωσης, μελέτη από την άλλη πλευρά του φράγματος. Ναι. Έτσι. Αυτά συνεννοείστε με την. Παίρνουν μέσω περιφέρεια. Μέσω περιφέρεια θα πάνε αυτά. Ναι. Αν και εσείς πηγαίνετε κατευθείαν στην. Στις Βρυξέλλες. Αυτό δεν έχει νομίζω. Ναι. Είναι, περνάνε όλα τα χρήματα που έρχονται σε τέτοιες δράσεις. Ναι. Το έχουν κανονίσει. Η νομοθεσία είναι μέσω περιφέρειας. Άλλες δράσεις που μπορεί να κάνει ο Δήμος ξεχωριστά είναι άλλα πράγματα. Συνεργάζεστε καλά με τον Περιφερειακό. Ναι, βεβαίως, πολύ καλά. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ανοιχτό σε αυτές τις δύο διεκδικήσεις. Ακούστε κύριε Κουμιώτη, το νερό δεν χρειάζεται να το παρουσιάσει κανένας και να πει δεν κομίζει γλάφκα της Αθήνας τη στιγμή που γνωρίζουν οι πάντες ότι η Σκιάθος έχει την αχίλιο, η αχίλιος πτέρνα της πλέον κατήτηση το νερό. Μέσα. Κάτι το οποίο το 1977 όταν βγήκε το νερό αυτό και ήταν θαυμάσιο δεν μας έλεγε κανένας ότι θα μπορούσε το νερό να υποστεί τέτοιες αλλοιώσεις. Ναι. Και ήταν μοιραίο τελικά να υποστεί αυτές τις αλλοιώσεις. Όσοι πήγαιναν εκεί στην περιοχή των Σφαγείων τότε, δεν θυμάμαι, και έπαιρναν από μια βρύση, συνεχίζεται αυτό. Οι βρύσεις αυτές που έχουν, που δίνουν νερό διαφορετικό από αυτό το νερό το οποίο έχει η πόλη, σαν το νερό δηλαδή της Στελιάς, υπάρχει και το νερό του προφήτη Ηλία. Ναι. Το οποίο και αυτό έγινε στην εποχή τη δική μου, που πήραμε το νερό, το μαζέψαμε, δεν κάναμε τίποτα, δεν κάναμε καμιά γεώτρηση. Αντί να τρέχει στο ρέμα, το μαζέψαμε σε μια δεξαμενή και το δίνουμε μόνο για προσπόσιν και μαγείρεμα κλπ. Βέβαια θα πρέπει οι πολίτες, οι δημότες εκεί να καταλάβουν ότι δεν πηγαίνουμε με τα παγούρια σε βρύσες που υπάρχει καλό νερό να αποταμιεύουμε το νερό για πολλές μέρες, διότι γίνεται το πλέον επικίνδυνο. Αν και το νερό αυτό χλωριώνεται, έτσι. Ναι, λέω όταν δεν πηγαίνουμε με αποστηρωμένα μπουκάλια, αυξάνουμε τα κολοβακτηρίδια κατά γεωμετρικό πρόοδο. Πείτε του κυρίου που έχει το εργαστήριο να κάνει ένα σεμινάριο για τους πολίτες. Λοιπόν, άρα μεγάλα ζητούμενα, σκουπίδια, νερό, βιολογικοί καθαρισμοί. Είμαστε στο 70%, πρέπει να πάμε στο 100% της επεξεργασίας και στους δύο βιολογικούς. Αυτά τα παίρνετε από την αρχή για να τα συμμορφώσετε. Από εκεί και πέρα, στο πρόγραμμά σας για τα προσεγγή 5 χρόνια, έχετε γράψει κάτι άλλο, έχετε σημειώσει κάτι άλλο? Κοιτάξτε να δείτε, αυτά να ξέρετε ότι είναι μια μεγάλη, έτσι, θα μας πάρει το μεγαλύτερο δυναμικό, τις περισσότερες δυνάμεις μας, θα μας τις απορροφήσει αυτά που είπαμε. Αν ανεβαίνει στην κορυφή, μπορείς να διατηρηθεί. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, γιατί το έλεγα πάντοτε και εγώ και από την περίοδο της αντιπολιτεύσης το έλεγα. Η συντήρηση είναι σημαντικό στοιχείο. Πρέπει να τα συντηρείς όλα για να μην τα αντιμετωπίσεις μετά μπροστά σου. Από εκεί και μετά θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τη ζωή των κατοίκων κάπως πιο υποφερτή. Με τον ευπροεπισμό της πόλεως. Δηλαδή, η αφισορύπανση είναι κάτι το τραγικό αυτόν τον καιρό. Φτάνουν στο σημείο να έχω κινητοποιήσει και το λιμεναρχείο στην χερσαία ζώνη λιμένος και την αστυνομία, ώστε να μπορέσουν σιγά σιγά και με τη δημοτική αστυνομία που θα ιδρυθεί πάλι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο το οποίο έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο. Να φανταστείτε, υπάρχει μια λεύκα, η μοναδική που έχει μείνει ακόμα στην παραλία, λοιπόν, η οποία, αν πάτε και δείτε πόσες πινέζες έχει πάνω και τις μετρήσετε, θα μαζέψετε ένα σωρό πινέζες. Δηλαδή αυτό που γίνεται πάνε και κολλάνε. Εμείς τα ξεκολλάμε, τα πάνε και κολλάνε. Πλέον τώρα θα παίρνουν τα τηλέφωνα αυτών που έχουν απάνω σαν για να μαθαίνονται, για να μπορούν να επικοινωνούν με το διαφημιζόμενο. Οι πολίτες θα πάρουν τα τηλέφωνα, θα επικοινωνούν μαζί τους και θα πέφτει πρόστιμο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θέμα με το λιμάνι έχουμε. Έχουμε θέμα με το λιμάνι. Τι έχουμε? Σήμερα είναι η εγκατάσταση, ευτυχώς, μετά από πολλές προσπάθειες και μετά από πολύ έτσι και παρακάλει ακόμα, γιατί βρέθηκε μόνο ένας εργολάβος να πάρει αυτό το περίφημο έργο της σπηλαίωσης, το οποίο μου φανταστείτε είναι κανένα μεγάλο έργο. Ένα έργο της τάξης των 100.000 περίπου, είναι χρηματοδότηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Και ο εργολάβος ο οποίος το πήρε άργησε να πάρει την προκαταβολή. Έχω δώσει λεφτά, δεν ερχότανε. Εν πάση περιπτώσει, έχει φέρει τον γερανό που χρειάζεται εκεί, τον έχει κανένα μήνα. Σήμερα μαθαίνω ότι, μας είπε ο λιμενάρχης προχθές, ότι έρχεται πλέον και εγκαθίσταται σήμερα. Ναι. Έχει βέβαια φτιάξει το περισσότερο έργο, το μεγαλύτερο. Μια μεγαλύτερη δαπάνη είναι το να φτιάξει τα μπλόκια, τα οποία τα έχει φτιάξει στη Λίδα, γιατί ο εργολάβος είναι τη Λαμία. Τα έχει φτιάξει στη Λίδα, θα έρθει σήμερα με αυτοκίνητα, φέρνει σιγά σιγά όλα αυτά τα υλικά τα οποία χρειάζεται και θα αρχίσει η αποκατάσταση. Θα δημιουργηθεί βέβαια μια αναταραχή στο λιμάνι. Ο λιμενάρχης έχει πάρει τα μέτρα του. Θα πρέπει να κάνουν υπομονή και οι δημότες και οι πάντες που ασχολούνται με τον τουρισμό. Πιστεύετε, Δήμαρχε, ότι
χρειάζεται ένα καινούργιο λιμάνι στο νησί μας. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Δεν μιλάμε τώρα για, για ένα-δύο χρόνια. Mm-hmm. Μιλάει για μια βάθος 20ετίας. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε εναλλακτική λύση, εναλλακτική πρόταση. Δηλαδή. Η οποία περιλαμβάνεται στο master plan το οποίο ισχύει για το λιμάνι μας, το οποίο έχει εγκριθεί. Και, ή μάλλον για να, για να ολοκληρωθεί η έγκρισή του, έχουμε προκρίνει και έχουμε και προτείνει. Έχουμε μετά από συζήτηση η οποία έγινε για την τελική μορφή του master plan στην περιοχή του. Όχι που λένε Σύφερ, δεν είναι ακριβώς το Σύφερ, είναι στην εκεί το ακροτήριο που είναι το. Ξέρεις που είναι ο Γιώργος, στην περιοχή σου εκεί που έχει. Στη μεγάλη άμμο. Όχι στη μεγάλη άμμο. Προς την περιοχή της πλάκης. Όχι ακριβώς. Κάτω από το κημητήριο, στο Κοχύλι. Στο Κοχύλι. Στο Κοχύλι. Ναι. Γιατί μπορείς να κάνεις εύκολα τη σύνδεση από το Κοχύλι μέχρι το περιφερειακό. Εκεί είναι η μελλοντική χωροθέτηση του νέου λιμανιού. Ναι. Βέβαια. Πρέπει να πιάσει τον Νοτιά όμως. Τον Νοτιά, ο οποίος όμως μπορεί να γίνει σταδιακά αυτό. Μπορεί, γιατί ο Νοτιάς δεν είναι και πολύ συχνός το καλοκαίρι ειδικά. Γιατί φαντάζεσαι αυτό που λέγεται χερσαία ζώνη λιμένος σήμερα, η οποία ξεκινάει από το Μήλο μέχρι του Ζαχαράκη, δηλαδή. Θες να βγάζει δηλαδή την όχληση από την παραλία. Βέβαια. Μεγάλη υπόθεση. Θα γίνει δηλαδή κάτι το διαφορετικό τελείως. Θα ηρεμήσει πλέον η πόλη. Τα βάθη δεν είναι απαγορευτικά όχι, εκεί. Όχι. Κάτω από το Κοχή δεν είναι απαγορευτικά. Όχι, όχι. Έχουν γίνει η μελέτη που έκανε τελευταία ο κ. Παναγόπουλος. Είναι μια πάρα πολύ καλή μελέτη. Ναι. Και λέτε ότι από την πλευρά εκεί του πρώην ναυπηγείου να είναι η έξοδος του λιμένους, η είσοδος, έτσι. Ακριβώς δεν ξέρω πώς είναι, γιατί θα γίνει βέβαια ακριβώς όταν θα γίνει η συνδυατήρια οδός, πρέπει να γίνει συνδυατήρια οδός, θα είναι τέτοια που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην περιβαλλοντική υπόσταση εκεί της περιοχής. Διότι είναι μια περιοχή πραγματικά και η μεγάλη άμμος που συνορεύει κτλ. Ναι, άρα πάτε προς αυτή τη λύση για τα προσεγγή χρόνια. Η οποία βέβαια δεν πραγματοποιείται σε ένα και δύο χρόνια, έτσι. Μπορεί να δεν θα είμαστε εμείς στην εποχή. Είναι στόχος των επόμενων δεκαετιών αυτό το έργο, είναι μεγάλο έργο αυτό. Βέβαια, εμείς τις βάσεις πάμε να βάλουμε σε πολλά έργα. Ναι. Εγώ δεν φιλοδοξώ να τελειώσω τα έργα όλα, γιατί μέσα σε μια πενταετία δεν λύνονται. Ναι. Αλλά συγχρονίζω τα προβλήματα, θέλω να βάλω τις βάσεις να χτίσουν οι νεότεροι. Η νεολαία, παρακολουθώ την. Σκεφτείτε και η νεολαία τις τελευταίες δεκαετίες και πραγματικά είναι άξια συγχαρητήριων τα παιδιά, π.χ. μπάσκετ. Οι πάντες ακόμη και στα πιο μικρά χωριά έχουν κλειστά γυμναστήρια, μόνο η Σκιάδος δεν είναι διαθέτει. Βέβαια, η περιφέρεια είπε ότι θα κάνει αυτό το υποτυπώδες. Ναι, τελικά τι είναι, αναβγήθηκε. Όχι, δεν έχει αναβληθεί. Θα γίνει τώρα η ανακοίνωση, η υπογραφή. Ναι. Όλα αυτά θα έχουν γίνει νομίζω και θα αρχίσει. Γιατί όμως πρέπει να χαθεί άλλη μια χρονιά? Νομίζω δεν θα προλάβουμε νομίζω. Φέτος, γιατί ξέρετε από την ώρα που θα εγκατασταθεί ο εργολάβος η πραγματοποίηση, η υλοποίηση του έργου είναι εύκολη. Ναι. Είναι εύκολη, δεν είναι δύσκολη. Γιατί δεν έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος? Αφού λέγανε πριν τα Χριστούγεννα. Το έχει σχέση με τον προγραμματισμό της περιφέρειας. Δεν ξέρω αν ακούει η κυρία Κολυνδρίνη. Παρακαλώ, παρακαλώ πάρα πολύ να μας. Αν μπει, πότε θα μπει δηλαδή. Βεβαίως, παιδί. Η χρονιά ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, εσείς αυτήν την ενημέρωση έχετε ότι θα μπει ο εργολάβος. Ο εργολάβος ξέρω ότι έχει γίνει η διαδικασία και πότε θα εγκατασταθεί δεν το γνωρίζω. Ναι. Η κυρία Κονιδρίνη ακούει, παρακαλώ πολύ να παρέμβει. Άρα, μεγάλα ζητούμενα με τα καταστήματα τώρα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα άκουγα ότι θα λειτουργήσουν το Αγίου Πνεύματος. Θα λειτουργήσουν, τι ακριβώς παίχτηκε? Λειτουργήσαν το Αγίου Πνεύματος. Όμως κάποια καταστήματα τα οποία είναι, ξέρετε, μια άδεια νέου τύπου, ας την πούμε, είναι τα μικρή κλίμακα σε κέντρα διασκέδασης. Ναι. Αυτά όσα ελέγχθηκαν τελευταία του 27 Μαΐου δεν πήραν άδεια, γιατί είχαν ελλείψεις. Και φυσικά λειτουργήσε εις βάρος των καταστηματαρχών, γίνανε συλλήψεις, κλείσανε καταστήματα. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, το πρόβλημα είναι γενικά για τα καταστήματα, ότι η υγειονομική υπηρεσία δεν μπορεί εύκολα να έρθει όπως πάει στο Βόλο, παραδείγματος χάρη. Είναι η έλλειψη προσωπικού, το γνωρίζω αυτό. Ναι. Έχω μιλήσει με την κυρία Κολυμήτρα, με την κυρία Κολυντρίνη. Υπάρχει μια πραγματική δυσκολία, τους καταλαβαίνω όλους, αλλά ξέρετε, από την άλλη μεριά, η αστυνομία όταν δεν έχει άδεια θα σε κλείσει.
Βέβαια. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο αστυνόμος. Ναι. Και για αυτό το λόγο, όσο και να πούμε εμείς. Άρα εξυπηρετήθηκαν αυτοί που είχαν υποβάλει τα χαρτιά τους. Ναι, εξυπηρετήθηκαν. Αυτοί που. Βέβαια, υπάρχουν ναι. οι απαντήσεις. Ναι. Να ξέρετε, οι απαντήσεις δεν φτάσαν ακόμα. Ναι. Και πολλοί από αυτούς πάλι είναι μετέωροι. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο, έτσι και από εδώ που αν ακούγεται και μας ακούνε, είναι μια. Κατά κάποιο τρόπο, μια παράκληση ναι. ώστε να. Για τέτοια σημεία που αυτή τη στιγμή. Να σας πω κάτι, λένε όλοι: Ισκιάθος, Ισκιάθος. Ναι, κύριε, Ισκιάθος αυτή τη στιγμή συντηρεί πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχουμε μόνο Σκιαθίδες που δουλεύουν, δουλεύουν από όλη την Ελλάδα στην κυριολεξία. Δεν κάνω τίποτα. Εγώ δεν προβάλλω το νησί. Το νησί αυτό προβάλλεται. Δεν κάνω εγώ, δεν φέρνω κάτι καινούριο. Δεν λέω κάτι. Είναι το αυτονόητο. Δώστε μας λοιπόν τη δυνατότητα και από πλευράς έργων υποδομής και από πλευράς δυναμικού. Των υπηρεσιών να ανταποκρίνεται. Αυτό είναι μια παράκληση προς τις υπηρεσίες να ανταποκρίνεται και να φτάνει στο ύψος των περιστάσεων. Όλες οι υπηρεσίες πρέπει στη Σκιάθο δυστυχώς να κάνουν να υπερβάλλουν αυτόν. Αυτό και εγώ από το Δήμο το έχω κάνει κατανοητό ώστε δεν γίνεται. Εμείς δίνουμε εξετάσεις το καλοκαίρι κυρίως. Ναι. Δήμαρχε, το αεροδρόμιο μας λειτουργεί. Εκεί πάμε καλά. Πάμε καλά. Ναι. Πάμε καλά γιατί έχουν πέσει πολύ καλό εργολάβο ο οποίος του παραδίδει το έργο τώρα. Έχει παραδώσει ένα μεγάλο κομμάτι και το πάρκινγκ των αεροπλάνων, πίστα η λεγόμενη, σχεδόν έχει παραδοθεί. Να καταλάβετε ότι τώρα αρχίζουν και τα καλά αυτού του έργου φαίνονται, έχουν ήδη αρχίσει και φαίνονται, διότι εξυπηρετείται πλέον ο αριθμός, ενώ παλιά ήταν 2 αεροπλάνα σταθμευμένα ταυτόχρονα, τώρα μπορούν να σταθμεύουν 7. Μάλιστα. Όταν ακούς λοιπόν ότι Παρασκευή με Παρασκευή, το λέω γιατί λέω Παρασκευή, διότι Παρασκευές είναι η μέρα που έχει το μεγαλύτερο φόρτο, τη μεγαλύτερη πυκνότητα δρομολογίων με τσάρτερς. Ξεκινήσαμε με 17, πήγαν 25, προχθές είχαμε 30. Δηλαδή με στοιχεία τα οποία έδωσε η πολιτική αεροπορία, έχουμε μέσα στο Μάιο είχε μια αύξηση 30% σε πτήσεις. Άρα λοιπόν το αεροδρόμιο θα ανταποκριθεί φέτος. Να φανταστείτε κάτι το οποίο δεν το ξέρουν ο κόσμος και δεν γράφεται. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Αν δεν είναι αυτονόητο, διότι από την ώρα που οι Ολυμπιακοί έγινε ένα με την Aegean και ο επιχειρηματίας ο οποίος έχει την Aegean, όποτε χρειάζεται το αεροπλάνο, το νυχτερινό, το κάνει Airbus. Κατάλαβα. Από την Αθήνα, αυξάνει αμέσως από τις 78 στις 158, στις 180. Πρέπει να καταλάβετε το καλοκαίρι έχετε Α321 με 220 θέσεις. Πού στη Σκιάθο. Αυτά λοιπόν δεν λέγονται ούτε γράφονται στον τύπο αυτά. Ναι. Και ακούμε κάτι, ειδήσεις οι οποίες είναι δευτερεύουσες. Ενώ ό,τι ακούγεται για τη Σκιάθο έχει κέρδος ο νομός Μαγνησίας. Βέβαια. Βλέπω στο διαδίκτυο αυτή την ώρα ότι αλωνίζεται η περιοχή. Και από Άγιο Κωνσταντίνο έχουμε, βλέπω το Απόλλων Ελλάς πηγαίνει έρχεται, και από την Εύβοια απέναντι, βλέπω τον Πρωτέα να πηγαίνει στο Μαντούδι, και από Βόλο φεύγουν 2, υπάρχει πτάμενο, υπάρχουν καταμαράν, από την υπηρετική Μαγνησία αλλά και από την Αθήνα, Εύβοια Άγιο Κωνσταντίνος, δεν έχουμε πρόβλημα φαίνεται. Και με την ενδοεπικοινωνία μεταξύ των άλλων νησιών. Μαθαίνω ότι φροντίζεται από μόνο σας για την Θεσσαλονίκη. Εκεί τι παίζει? Λοιπόν, για τη Θεσσαλονίκη δεν φροντίζω από μόνος μου. Η φροντίδα είναι και μια πρώτη συζήτηση που κάναμε εδώ και περίπου ένα μήνα περίπου με τον Περιφερειάρχη των Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Τζιτζικώστα, ο οποίος από μόνος του λέει: Δήμαρχε, πώς θα συνδέσουμε τα νησιά, μου λέει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια τέτοια περίπτωση η οποία μας δίνει τη δυνατότητα, αν γίνει σύνδεση είτε με καράβι συμβατικό είτε με καταμαράν, θα έχουν και τα τρία νησιά ένα επιπλέον σημείο στο οποίο θα ακουμπάνε, ας πούμε, καλή προοπτική για το μέλλον τους, όπως είχαμε και παλιά δηλαδή. Όμως φαίνεται ότι το πρόβλημα, όπως μου το εξήγησε κάποια στιγμή ένας ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος στη Σκόπελο και ήταν πάντοτε μέσα στα Δελφίνια πλήρωμα. Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι δεν δίνουν το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δεν εγκρίνει δρομολόγια τα οποία είναι εποχιακά. Δηλαδή θέλει να βγάλει δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη, παράδειγμα, για 9 μήνες. Δεν το πιστεύω αυτό, δεν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει μάλλον, Γιώργο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν παλιά θυμάσαι που ήταν ο άνεμος, ο άνεμος ήταν 9 μήνες. Έκανε και το χειμώνα δρομολόγια. Έχουν ξεπεραστεί αυτά.
Μακάρι. Mm-hmm. Ένας λόγος, αυτός mm-hmm. είναι ο λόγος για τον οποίο θα γίνει μια. Ελπίζω να γίνει μια συνάντηση. Και για ένα μήνα μπορείς να πάρεις πλέον. Α, τα έχουμε ζήσει αυτά. Μήνα, για ποιο λόγο να μην γίνει τότε. Ναι. Διότι τρεις μήνες θα δώσει mm-hmm. στα νησιά mm-hmm. η Θεσσαλονίκη. Δεν έχει κοντά άλλα νησιά. Υπάρχει ενδιαφερόμενος πλειοκτήτης. Πρέπει να υπάρχει πλειοκτήτης. Πρέπει να υπάρχει πλειοκτήτης, ναι. Αυτό, είμαστε στη διερεύνηση αυτή, ναι. από τη μεριά της Θεσσαλονίκης. Γιατί ο Δρίτσας δεν έχει, από ό,τι ξέρω, προσωπικά πλοία. Εννοείται. Όπως το λέω και ναι. εγώ πάντα, ότι αν βλέπω, δεν υπάρξει... Βλέπω να κατεβαίνει από τον Άι Στράτη που έχει πρόβλημα, λόγω επίσης εργασίας του πλοίου ταξιάρχης, βλέπω ότι η γραμμή την πήρε η Seaways και έχει βάλει τον Πίγασο. Για αυτό πήγε ο Πίγασος εκεί. Ναι, ναι, κατεβαίνει κάθε ανεβοκατεβαίνει ο Πίγασος εδώ και μια εβδομάδα. Ο Πίγασος ήταν κανονικά να είναι στην Άγιο Κωνσταντίνο. Γι' αυτό έρθω από όλο να αλλάξει πάνω. Πήγε ο Πίγασος εκεί πέρα και πήρε τη γραμμή. Θα μπορούσε όμως να συνδυαστεί, να κάνει μια παράκαμψη, να μπαίνει και μέσα στο αυτό. Πάει Αϊστράτη πού, στο. Λαύριο. Α, Λαύριο. Λαύριο. Επομένως, είσαστε στη διερεύνηση αν υπάρχει πλειοκτήτης από Θεσσαλονίκη. Ακόμη υπάρχει περιθώριο για Ιούλιο. Α, δεν νομίζω να προλάβουν φέτος. Ιούλιο-Αύγουστο. Διαφορετικά δεν για ξέρω. Για τον χρόνο οπωσδήποτε τουλάχιστον. Mm. Και ο Πρωτέας πάει καλά. Καλά πάει. Έτσι έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον ανταγωνισμό. Βέβαια. Πολύ καλά πάει και αυτή η διέξοδο του Μαντούδη είναι καλή, γιατί οργανώνεται και το Μαντούδη λιγάκι τώρα. Γιατί μέχρι πέρυσι ήταν σε μια κατάσταση έτσι πολύ. Δεν ήταν δηλαδή, δεν είχε σιγουριά ούτε αυτοκίνητο να αφήσει εκεί. Ερχόσουν, ένα παράδειγμα, για μια μέρα στη Σκιάθο για δύο μέρε, άφηνε το αυτοκίνητο εκεί, ήταν εκτεθειμένο. Τώρα νομίζω οργανώνεται φυλάκιο λιμενικό. Και αν μπορούσαμε εν ευθέτω χρόνο, σε βάθος χρόνου, με σωστές διαδικασίες, να φέραμε την νησιωτική μαγνησία λίγο πιο κοντά στην υπηρετική μαγνησία και όχι να πηγαίνουμε στα 42 ναυτικά μίλια. Αυτό αν μπορούσατε επί των ημερών σας να το κάνετε. Είναι ένα ζητούμενο το οποίο... Τουλάχιστον για τα γεωταχή. Για τα γεωταχή τουλάχιστον. Ακριβώς. Γιατί τα μεγάλα αυτοκίνητα έχουν δυσκολία στο κύκλωμα. Ή να μην έχουμε την όχληση στον Πλατανιά, στον Κατηγιώργη ή οπουδήποτε, ή στη Σκιάθο όταν βγαίνουν απέναντι. Τουλάχιστον στο γεωταχή να ρίξουμε και τις τιμές. Εδώ πρέπει να συνεργαστούμε με τον Περιφερειάρχη. Έτσι δεν είναι. Έχετε χώρο εσείς απέναντι. Κοιτάξτε, μετά από κάποια προσέγγιση και μελέτη, νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένας μικρός προβλήτας. Έχετε στα 2,5 ναυτικά μίλια απέναντι ακριβώς. Έχουμε από τον Κατηγιώργη, έτσι. Ακριβώς, στα 2,5 ναυτικά μίλια. Έχουμε ένα σημείο να. Θέλει μόνο σε μια βραχώδη περιοχή. Μπράβο. Να πάει να διαθέσει τώρα παραλία. Πού έχετε το μυαλό σα. Αμόδη παραλία, δεν μπορεί να διαθέσει. Νομίζω η Αγία Ελένη που έχει και δρόμο. Ναι. Έχει πολύ καλό δρόμο. Ναι. Χωρίς να επιβαρύνουμε. Χωρίς να επιβαρύνουμε τίποτα. Όχι. Με μελέτη περιβάλλοντος και τα λοιπά. Η Αγία Ελένη μπορεί. Ναι, για το γεωταχή. Και ο Κατηγιώργης που θα ανασάνει οικονομικά. Ήδη έχει ανασάνει ο Κατηγιώργης από τη Σκιάθο. Έτσι. Γιατί πάνε πάρα πολλά. Με τα ταξί. Και ταξί μόνο. Είναι μέσα στις εκδρομές. Ναι. Πάνε και τρώνε απέναντι. Ακριβώς. Το γνωρίζουν. Ναι. Αστειευόμενος μια φορά είπα στα καταστήματα εκεί που με ξέρουν. Θα σας βάλουμε 5% το περιόδιο. Ξέρετε, θα πληρώνετε στο Δημοσιάθο. Δημαρχέ, σας καθυστέρησα πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα βασικά ζητούμενα έχουν βέβαια λεπτομέρειες. Στέλνει ο κόσμος. Π.χ. περιμένως ένας κύριος μιας κάποιας ηλικίας, φίλος της τρίτης ηλικίας από τη Σκιάθο, μου λέει: γιατί να περιμένουμε ένα μήνα αυτό το ρομπότ? Για ποιο ρομπότ είπατε? Δεν θα έρθει σε ένα μήνα, θα έρθει γρηγορότερα. Γιατί να έρθει από τη Λάρισα, λέει. Όπου να έρθει, δεν είναι ρομπότ. Είναι μια συσκευή, είναι, η οποία καταγράφει τα πάντα. Ναι. Θα έρθει τώρα, τι το απαντάτε? Θα έρθει τώρα. Το απαντάω ότι ήδη η μελέτη έχει υποβληθεί και αναμένεται το οικονομικό κομμάτι να λύσουμε, ούτως ώστε να μπει σε. Δεν θα κάνει πολύ. Αυτός ο άνθρωπος έχει έρθει επιτόπια, είδε το πρόβλημα και θα γίνει αυτή η εφαρμογή τον επόμενο μήνα, γιατί παραπάνω δεν χρειάζεται να. Θα έρθει να καταγράψει όλη τη διαδικασία και να μας κάνει προτάσεις. Θα πάει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι στην ΔΕΙΑ μόνο. Ωραία. Άρα λοιπόν τα μεγάλα ζητούμενα μας τα είπατε. Βγάλατε και 2-3 ειδήσεις. Θα τα σταχυολογήσουμε μετά. Με τους συνεργάτες σας, εντάξει, ευχαριστημένος. Βεβαίως. Ναι. Ναι. Ποιον έχετε στην καθαριότητα? Είναι ο Κώστας Ουγιανίτσης. Αχα. Και στην καθαριότητα περιβάλλον, έτσι. Ναι, ναι. Και πολιτική προστασία. Αχα. Επίσης ο άλλος αντιδήμαρχος είναι ο κύριος Σταμέλος Ηλίας, ο οποίος έχει αναλάβει το οικονομικό κομμάτι και τα έργα. Αχα. Ναι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν. Είναι πολύ καλός και ο πρόεδρος του Θεοδόσης ο Τρακώσας. Ο Θεοδόσης είναι υπέροχος άνθρωπος.
Έχουμε ο συμμαθητής μου και ήρεμος. Έχουμε μια πάρα πολύ συνεργασία, όχι με μένα μόνο, αλλά με όλες τις πτέρυγες του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια. Έτσι. Θεωρώ ότι όλες οι πτέρυγες υπάρχει μια αγαστή συνεργασία. Ειλικρινά και τους ευχαριστώ όλους έναν και όλους μαζί. Ναι. Γιατί πραγματικά το έχουν καταλάβει όλοι ότι εγώ δεν θέλω τίποτα για τον εαυτό μου αυτή την περίοδο. Όπως γνωρίζετε, πολλά πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να τα διαφημίζω. Δεν θέλω τίποτα για τον εαυτό μου. Εκείνο που θέλω είναι να δημιουργήσω σωστές βάσεις ώστε όποιοι ακολουθήσουν μετά από μένα να βρουν κάτι το οποίο θα είναι στέρεο για να φτιάξουν οι ίδιοι τις δικές τους επιλογές σύμφωνα με αυτό το οποίο ο κόσμος απαιτεί, γιατί το νησί πραγματικά είναι πασίγνωστο. Και από τις αντιπολιτεύσεις ακούω τα καλύτερα. Δεν υπάρχουν κόντρες. Εγώ γι' αυτό είπα σου ευχαριστώ. Και ο Φώτης ο Κοφινάς μου λέει. Ο Φώτης Κοφινάς μου λέει τα καλύτερα. Πολύτιμος. Πολύτιμος. Και οι άνθρωποι της δικής σας ομάδας. Ωραία, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πιμέτη. Ευχόμαστε. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό ταξίδι. Να είστε καλά, Δημαρχή. Εσείς να είστε καλά. Και να ακουγόμαστε στη Σκιάθρο, να ακούγεται πλέον ο Μαρκόνι κανονικότατα. Εντάξει, τους συνεργάτες θα μιλάω από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε θέμα για διάφορα θέματα. Να σας πω ένα το οποίο έκανε ο Γιαννίτης με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Που έχει σχέση με την πρώτη παρουσία των νέων κοδόνων που μαζεύουν το γυαλί. Αχα. Και αυτά τα μοιράζουμε τώρα σε σημεία νευραλγικά, ούτως ώστε να μπορούν τα καταστήματα αφενός, πρώτα τα καταστήματα και μετά τα σπίτια, να ρίχνουν όλα τα γυαλιά σε αυτούς τους ειδικούς κάδους. Είναι μια πρώτη προσέγγιση του θέματος ανακύκλωση. Βέβαια. Να είστε καλά, καλό ταξίδι.